στήλη της ψυχολογίας μας και να καλησπερίσω τον Μιχάλη τον Τσατζερή, τον συνεργάτη μας. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Χριστόφορε. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας βλέπουν. Και για μία ακόμα Παρασκευή, λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Mm-hmm. Έχουμε έτσι ανοίξει το κεφάλαιο ίντερνετ, που είναι ένα τεράστιο θεμάτων που μπορεί να μας πάρει πολλές εκπομπές. Αλλά σήμερα έτσι θα επικεντρωθούμε σε κάποια επιλεγμένα θέματα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με τις βιντεοκονσόλες και τα βιντεοπαιχνίδια γενικότερα. Mm-hmm. Να μας πεις λίγο, τα οποία είναι μάστιγα τελικά, έτσι. Mm-hmm. Ναι, θα κάνουμε μία αναφορά έτσι σε ένα καινούργιο κομμάτι του video gaming ή τα παιχνιδοκονσόλες, όπως είναι η ελληνική ονομασία. Είναι σίγουρο ότι αν μιλούσαμε πριν μια δεκαετία για αυτού του είδους έτσι, τον τρόπο διασκέδασης εισαγωγικά, δεν θα είχαμε να πούμε με πολλά πράγματα. Στη σημερινή όμως πραγματικότητα το βιντεοπαιχνίδι και το video gaming είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο στη ζωή ενός παιδιού mm-hmm. και κυρίως ενός εφήβου. Επισημαίνω ότι πιο πολύ έτσι όσον αφορά το φύλλο, τα αγόρια είναι αυτά τα οποία εμπλέκονται σε ένα κομμάτι απασχόλησης μέσω βιντεοπαιχνιδιών, μέσω βιντεοκονσόλας. Και το ερώτημα τώρα είναι τι είδους παιχνίδια επιλέγουμε για αυτά τα παιδιά mm-hmm. και όταν λέμε ενασχόληση με τη βιντεοκονσόλα, πώς μεταφράζεται αυτό σε χρονική διάρκεια. Γιατί ο χρόνος ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία είναι αρκετά συγκεκριμένος και αφορά ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το σχολείο, την προετοιμασία του, το μαθησιακό πλαίσιο και ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τον ελεύθερό του χρόνο και κάποιες εξωσχολικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δραστηριότητες. Κάπου εκεί λοιπόν μπαίνει και το βιντεοπαιχνίδι. Και δυστυχώς για πάρα πολλά παιδιά αυτή η ζυγαριά αντιστρέφεται. Mm-hmm. Δηλαδή παρατηρούμε όλο και περισσότερο παιδιά τα οποία δαπανούν, ξοδεύουν, σπαταλούν, μεταφράστε το όπως θέλετε, απίστευτες ώρες μπροστά σε μια κονσόλα, σε μια τηλεόραση, χωρίς ουσιαστικά να παράγουν κάτι. Δηλαδή δεν ασχολούνται με ένα παιχνίδι στρατηγικής ή με ένα παιχνίδι γνώσης ή με ένα παιχνίδι ετοιμότητας, πράγμα το οποίο τσεξασκεί τη μνήμη, τη μάθηση, βοηθά στην επανάληψη ή ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Γιατί οι βιντεοκονσόλες είναι αλήθεια ότι έχουν συνδυαστεί μόνο με τα παιχνίδια διασκέδασης και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αμέτρητες ώρες λοιπόν μπροστά σε μια τηλεόραση, είτε πολλές φορές προσομοιάζοντας μια κατάσταση mm-hmm. και έχουμε να κάνουμε έτσι με τα παιχνίδια βίας, με τα παιχνίδια που είναι προσομοίωσης όπως λέμε. Υπάρχουν και τα ανάλογα αξεσουάρ, όπως βλέπουμε έτσι και στο ίντερνετ, παιδιά με ρακέτες να αρχίζουν να παίζουν τένις μέσα στο σπίτι, παιδιά με όπλα να αρχίζουν να πυροβολούν εικονικούς αντιπάλους στην τηλεόραση και ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Πράγματα τα οποία αφαιρούν τον ελεύθερο χρόνο, μειώνουν κατά ελάχιστο τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και τον αφαιρούν από δραστηριότητες εξίσου παραγωγικές και εξίσου θετικές για το ίδιο το παιδί, όπως είναι η άσκηση, η άθληση και μία σειρά από άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και εντάξει, νομίζω πλέον το φαινόμενο έχει πάρει αρκετά μεγάλο όγκο. Τι εννοώ, βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά και εφήβους να στρέφονται πλέον στο video gaming και πολλοί είναι και οι γονείς, αν θέλεις, που διαμαρτύρονται ότι τελικά αυτά τα παιχνίδια είναι βία, ουσιαστικά προωθούν μόνο και μόνο τη βία, δεν προσφέρουν κάτι. Είναι όντως έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα θετικό mm-hmm. στο video gaming? Πίσω από κάθε έτσι παιχνίδι το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά υπάρχει και ανάλογη επισήμανση, όπως λέμε. Δηλαδή από ποια ηλικία επιτρέπεται και έτσι είναι επιτρεπτό να το παίξει το παιδί το ανάλογο παιχνίδι. Δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς υποκύπτουν στις αγορές αυτών των παιχνιδιών, μην παρατηρώντας αν το κατάλληλο παιχνίδι είναι κατάλληλο για αυτή την ηλικία. Mm-hmm. Τα παιδιά, και είναι δομημένα αυτά τα παιχνίδια με έναν τρόπο, στο να εφίζουν τα παιδιά. Δηλαδή, περνάμε το πρώτο level, πάμε στο δεύτερο level, μετά να φτάσουμε το τρίτο level, μετά να μας δοθεί ένα bonus. Εάν έχουμε ώρα να εμπλακούμε, να παίξουμε, την ώρα που θέλουμε να ξαναεμπλακούμε, μας δίνεται κάποιο bonus προκειμένου να ξαναυπάρχει εμπλοκή μας και ούτω καθεξής. Ας μην ξεχνάμε ότι και με τις σύγχρονες τηλεοράσεις, γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, τις ονομαζόμενες Smart TV, ουσιαστικά είναι τηλεοράσεις οι οποίες μας παρέχουν και πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα διαδικτυακά παιχνίδια, μάλλον οι κονσόλες, μπορούν να γίνουν διαδικτυακές. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά να το πω για να το καταλάβουν όσοι μας ακούν, μπορούν να παίζουμε εικονικά τάβλη. Εγώ από τα
τα Γιάννα αυτή τη στιγμή και ένας από το Ισραήλ ή κάποιος από την Αίγυπτο. Και με κάποιο τρόπο να φεύγουν τα ζάρια, να βλέπουμε τα νούμερα, να παίζουμε τα άβλη και ό,τι έχει να κάνει. Αυτό που καταλαβαίνεις, Χριστόφορε, απορροφά ένα παιδί. Και τον απορροφά και χάνεται μέσα στον χρόνο. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές βλέπουμε παιδιά να ξεκινάνε έτσι από το απόγευμα και να μην καταλαβαίνουν πότε νυχτώνει ή πότε φεύγει ο ήλιος ή να χάνουν αυτό που λέμε την αίσθηση του χρόνου. Ασχολούμαι με αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια, οι χώρες οι οποίες έχουν πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι και έχουν παρατηρηθεί έτσι και περιπτώσεις και επιληψίας, γιατί όπως καταλαβαίνεις η πολύ ωρη παραμονή στην οθόνη επιφέρει πολλά αρνητικά συμπτώματα και ακόμη και καταστάσεις αυτοκτονίας, είναι οι ανατολικές χώρες, δηλαδή στην Κίνα, στην Ιαπωνία, έχουν παρατηρηθεί έτσι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις παιδιών εφήβων που είναι μέρες ολόκληρες στο διαδικτυακό παιχνίδι, στην κονσόλα και συναγωνίζονται τον αόρατο εχθρό, τον εαυτό τους, τον ορατό εχθρό και όλο αυτό το πλαίσιο. Οφείλω να καταγράψω και κάτι το οποίο έτσι μου έκανε φοβερή εντύπωση και το συζητούσα με κάποιον φίλο μορφοπαιδικό την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πολλαπλά είναι και τα περιστατικά και εδώ είναι που προξενεί ενδιαφέρον, του φαινόμενου, μου το εξήγησε, του φαινομένου μάλλον μου το εξήγησε ο ίδιος του καρπιαίου σωλήνα. Είναι αυτό από ό,τι κατάλαβα η βλάβη, η ορθοπαιδική βλάβη που παθαίνουν οι κομμότριες που συνήθως λέμε από τη χρήση της κτέναση από το πιστολάκι κτλ. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιδιά λοιπόν μου εξηγούσε ο συνάδελφος ότι προσέρχονται πλέον έχοντας αυτό το σύνδρομο του καρπίου σωλήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν η πολύωρη άσκηση ή η πολύωρη καθιστική έτσι, το καθιστικό παιχνίδι μπροστά σε μια κονσόλα, το τι ζημιά μπορεί να επιφέρει. Mm-hmm. Φέρει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ αυστηρή οριοθέτηση από τους γονείς. Υπάρχουν γονείς που έχουν συνδυάσει το διαδικτυακό παιχνίδι και την κονσόλα με το Σαββατοκύριακο και τα παιδιά. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει μια σειρά από πράγματα τα οποία τα παιδιά ικανοποιούν σαν στόχους, επιτυγχάνουν μάλλον σαν στόχους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και είναι μαυσιακή και όχι μόνο, το βιντεοπαιχνίδι έρχεται σαν ανταμοιβή. Και πάλι αρκετά οριοθετημένο, δεν σημαίνει ξυπνάμε το Σάββατο το πρωί από τις 5 η ώρα το πρωί και όλο το Σάββατο το αφιερώνουμε μπροστά σε μια τηλεόραση και μια κονσόλα. Το διαδικτυακό λοιπόν παιχνίδι και το βίντεο παιχνίδι έρχεται ουσιαστικά σαν μια επιβράβευση, σαν μια ανταμοιβή της προσπάθειας του παιδιού. Αυτός ίσως είναι και ένας λειτουργικός τρόπος, μια λειτουργική χρήση της παιχνιδοκονσόλας. Από την άλλη μεριά, πολύ σημαντικό είναι και καλό είναι να ακουστεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη παιχνιδιών. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω είναι ένα παιχνίδι το οποίο το παίζουμε όλοι, είτε στον υπολογιστή, είτε έτσι σε επιτραπέζιο πλαίσιο, το Trivial Pursuit. Mm-hmm. Okay. Είναι ένα παιχνίδι γνώσεων, ένα παιχνίδι συναγωνισμού. Ακονίζουμε τη σκέψη μας, το μυαλό μας, τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει στην πορεία και μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να το κάνουμε αυτό και διαδικτυακά, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, έχοντας ως αντιπάλους παίκτες από διάφορα έτσι μέρη της Ιφηλίου. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από παιχνίδια εκπαιδευτικά που έχουν να κάνουν είτε με τις ξένες γλώσσες, είτε ουσιαστικά με την ενασχόληση του παιδιού με ένα κομμάτι έτσι μαθησιακό και ένα πλαίσιο μαθησιακό με τα μαθηματικά, με τη φυσική, με τη γλώσσα, με ένα κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη και η κρεμάλα, ένα κλασικό παιχνίδι, το οποίο ξέρεις το ζωγραφίζαμε, και mm-hmm. κλασικά στα τετράδια σημειώναμε τα γραμματάκια και κρεμάγαμε τον υποτιθέμενο έτσι, άνθρωπο. Μπορεί να γίνει διαδικτυακά, μπορεί να γίνει μέσα από μια κονσόλα. Λέω έτσι κάποια πολύ τυχαία παραδείγματα για να αντιληφθούν αυτοί που μας ακούν ότι το παιχνίδι δεν υπάρχουν μόνο παιχνίδια βίας ή μόνο ράλι ή μόνο παιχνίδια αγώνων ή μόνο παιχνίδια αθλημάτων. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη παιχνιδιών με το περιβάλλον. Πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έτσι μας μαθαίνουν και μας εξοικειώνουν με έννοιες της φύσης, εικονικά βέβαια πάντα, γιατί mm-hmm. αν δεν βγεις στο περιβάλλον δεν αντιλαμβάνεσαι πράγματα στην πραγματικότητα, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά το παιδί και του διευρύνουν έτσι και το πλαίσιο της αντίληψης και της σκέψης και, και της κρίσης του πάρα πολλές mm-hmm. φορές. Το πρόβλημα νομίζω όμως έγκυται στο εξής. Έχουμε πει και εδώ πάρα πολλές φορές ότι η απαγόρευση σίγουρα δεν είναι η λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα. Πόσο μάλλον για αυτό. Αλλά βλέπουμε
σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά πάντα επηρεάζονται ή σχεδόν πάντα από τις παρέες των συνομιλίκων κτλ. Πώς λοιπόν ένας γονέας μπορεί να αντιμετωπίσει την πίεση του παιδιού, γιατί θα έρθει με το παιδί σου και θα σου πει: Α, ο φίλος μου ο Τάδε παίζει αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, που εσύ σαν γονέας έχεις δει ότι και τις ταμπέλες από πίσω ότι είναι βίαιο, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, και θες να τον κατευθύνεις προς ένα άλλο παιχνίδι που είναι γνώσεων ή κάτι άλλο. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό, έτσι, να το κατευθύνεις κάπως? Ναι, μπορείς να το εξηγήσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής, έτσι, σαν γονέας, για ποιο λόγο δεν του αγοράζεις αυτό το παιχνίδι, καταρχήν. Γιατί ο γονέας θα μπει στη διαδικασία να το αγοράσει και όχι το παιδί μόνο του. Και ότι θεωρείς αυτό το παιχνίδι, για τους λόγους τους οποίους του εξηγείς, μη κατάλληλο για την ηλικία του. Τώρα, το αν αυτό το παιδί επιλέγει το να πάει στο σπίτι του άλλου παιδιού και να παίξει αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που ίσως φέρει ένα διαφορετικό χειρισμό. Ουσιαστικά όμως του δίνεις να καταλάβει ότι για κάποιο λόγο λογικοφανή, μάλλον απόλυτης λογικής, αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να μπει ή να εμπλακεί, ας πούμε, στην καθημερινή του δραστηριότητα. Και ανταυτού του αντιπροτείνεις, και εκεί είναι έτσι το κομμάτι, μία σειρά από άλλα παιχνίδια, τα οποία εσύ έχεις τσεκάρει, έχεις δει, έχεις ψάξει σαν γονέας. Γιατί ξέρετε, πολλοί γονείς δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Λες, το παιδί, διαθέτω τόσα χρήματα, διάλεξε ό,τι θέλεις. Χωρίς να έχουν μία αντιπρόταση, ή πολλές φορές και οι ίδιοι γονείς δεν παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, έχουν μία εικόνα σφαιρική του παιχνιδιού, χωρίς να έχουν μπει να παίξουν μέσα, να δουν το πόσο βίαιο είναι αυτό το παιχνίδι ή πόσο λιγότερο βίαιο είναι. Δηλαδή, έχουν μία εικόνα εντελώς, πώς να το πω, υποθετική. Δεν έχουν μία πραγματική εικόνα. Ούτε πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία να ρωτήσουν το παιδί τους για αυτό το παιχνίδι. Απλά παρατηρούν. Εντάξει, πολλές φορές ένα παιδί μπροστά σε μια κονσόλα είναι ένα ήσυχο, ένα ήρεμο παιδί, το οποίο δεν μας ενοχλεί, δεν μας δημιουργεί άλλα προβλήματα σε εισαγωγικά, και αυτό είναι πολύ 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 άσχημο. Και με θέτει, νομίζω μου δίνεις καλή πάσα για ένα άλλο, έτσι, ερώτημα που είναι πάνω σε αυτό. Είπαμε ότι εντάξει, απαγόρευση δεν γίνεται και μας εξήγησε σε αυτό το πλαίσιο. Τι γίνεται όμως όταν οι γονείς θέλουν να παίξουν μαζί με το παιχνίδι? Με το παιδί, συγγνώμη, με το βιντεοπαιχνίδι. Επιτρέπεται εντός εισαγωγικών όρων, δηλαδή θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο για το γονέα να συμμετάσχει μαζί με το παιδί? Ναι, δεν είναι κακό. Ξέρεις, και οι γονείς να θυμούνται λίγο ότι είναι παιδιά. Και ότι είναι παιδιά και ότι όταν ήταν παιδιά, μάλλον δεν υπήρχαν αυτού του είδους τα διαδικτυακά πλαίσια και αυτού του είδους η διασκέδαση. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όμως μην αντικατασταθεί αυτού του είδους η διασκέδαση ή ο ελεύθερος χρόνος ο οποίος δαπανάται για αυτού του είδους τα παιχνίδια από το πραγματικό πλαίσιο. Δηλαδή εκεί που το στάδιο είναι δίπλα μας και μπορούμε να πάμε να περπατήσουμε, ή το γήπεδο τένις είναι δίπλα μας και μπορούμε να πάμε με μια ρακέτα να ρίξουμε δύο μπαλιές, ουσιαστικά παίρνουμε αυτά τα εικονικά ραδιά και αρχίζουμε μέσα στο σπίτι και κυνηγάμε μια εικονική μπάλα και κυνηγάμε ο ένας τον άλλο να κερδίσει. Εντάξει, γι' αυτό και εξαιτίας θεωρώ των διαδικτυακών παιχνιδιών και της πολύωρης ενασχόλησης των παιδιών, είναι ένας παράγοντας μάλλον για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αναφορικά με την παιδική παχυσαρκία στην ηλικία της εφηβείας, και το αναφέραμε έτσι και σε μια προηγούμενη μας εκπομπή, γιατί τα παιδιά καταναλώνουν πάρα πολλές ώρες. Κάθονται στον καναπέ, απίστευτα καθιστική δραστηριότητα, τρώγοντας πολλές φορές ανθυγιεινό φαγητό, πολλές φορές αν επισκεφτούμε και χώρους όπου τα παιδιά παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια, βλέπουμε ότι το φαγητό τους είναι πολύ πρόχειρο, junk food όπως λέμε, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να εγκαταλείπουν τη φυσική άσκηση, να μην επιδιώκουν τη σωματική και φυσική άσκηση, με δυσμενή αποτελέσματα σε άλλη φάση της ηλικίας τους. Χρειάζεται λοιπόν μια οριοθέτηση, ναι, ο γονέας, εφόσον το επιθυμεί και εφόσον το θέλει, μπορεί να εμπλακεί και να παίξει, έτσι, με το παιδί, και ίσως να το επισημάνει κάποια πράγματα σε παιχνίδια τα οποία παρατηρεί. Δηλαδή, και εγώ πολλές φορές μπαίνω μπροστά, παρατηρώ μάλλον ή βλέπω παιχνίδια τα οποία το αίμα τρέχει στην τηλεόραση. Κατά μία έννοια. Δηλαδή, πυροβολούν και το αίμα έρχεται στην τηλεόραση. Και με αυτές, ξέρεις, Χριστόφορε, τις τηλεοράσεις τις καινούργιες είναι σαν να χρειάζεται να σκουπίσεις το αίμα από το χαλί μπροστά από το σπίτι σου. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν και το είδος των παιχνιδιών να είναι κατάλληλο με την ηλικία του κάθε παιδιού, και σίγουρα
δεν είναι απαγορευτικό το γονέας να εμπλέκεται κατά έναν τρόπο στο διαδικτυακό παιχνίδι του παιδιού. Αν και να θυμάστε ότι τα παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα και πάντα θα κερδίσουν σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδικτυακό παιχνίδι. Ή πρέπει να τα αφήσουμε να κερδίσουν. Η εμπειρία μου λέει ότι τα παιδιά είναι πολύ δουλεμένα, ας πούμε, πολύ προπονημένα, θα λέγαμε, στο διαδικτυακό παιχνίδι και ο ενήλικας δυσκολεύεται πάρα πολλές φορές, ας πούμε, στο να το. Καταφέρει να κερδίσει ένα παιχνίδι. Ναι. Ακριβώς. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο μπορεί να μιλάμε για ώρες. Ωστόσο, θέλω να κάνω μια ερώτηση που νομίζω θα μπορέσει να λειτουργήσει και σαν γέφυρα για το επόμενο θέμα, έτσι που θέλουμε να θίξουμε σήμερα. Τι γίνεται με τα ίντερνετ καφέ, έτσι, όπου δίνεται και η δυνατότητα και για το video gaming και που φαντάζομαι ο γονέας δεν έχει τόσο πολύ έλεγχο. Δηλαδή, όταν του πει το παιδί του ότι θα πάω, ας πούμε, σε ένα ίντερνετ καφέ με φίλους, δεν έχει τον έλεγχο για το τι θα κάνει στο ίντερνετ καφέ, τι σελίδα θα επισκεφτεί, τι θα παίξει. Και όλο αυτό λοιπόν θέλω να το συνδέσω μετά με το επόμενο θέμα. Σας απάντησε λίγο για τα video game και να το συνδέσω. Κοιτάξτε, τα ίντερνετ καφέ είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία διέπεται από μια νομοθεσία. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα κρίνει αν η νομοθεσία είναι υπαρκής ή ανυπαρκής. Εάν έχει κενά, όπως λένε και οι νομικοί, τα οποία εκμεταλλεύεται η μία ή η άλλη πλευρά ή ό,τι έχει να κάνει με αυτό το πλαίσιο και αυτό το κομμάτι. Για μένα το πιο τραγικό είναι, και το λέω αυτό γιατί το έχω ζήσει μέσα από τη δουλειά μου, ένα παιδί να είναι ώρες πάνω σε ένα video game και οι γονείς να του δίνουν το καθιερωμένο χαρτζιλίκι τα 5, τα 10 ευρώ προκειμένου να πάρει μία πορτοκαλάδα, να φάει κάτι, να κάνει τη βόλτα του, να φλερτάρει σε μια ηλικία εφηβείας και αυτό να δαπανά αυτά τα χρήματα για να κλειστεί σε ένα ίντερνετ καφέ. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό πολλές φορές. Δηλαδή, τα χρήματα τα οποία σου δίνουν προκειμένου να τα αξιοποιήσεις με έναν άλλον τρόπο, να συνεχίζεις σε ένα άλλο πλαίσιο μια δραστηριότητα την οποία έχεις αφήσει πριν από λίγο έτσι στο σπίτι σου. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, όπως είπα, τα ίντερνετ καφέ είναι επιχειρήσεις και ό,τι συνάδει με το επιχειρηματικό πλαίσιο και το επιχειρηματικό πνεύμα έχει να κάνει και την νομοθεσία από πίσω. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, πώς να το πω λίγο, ο ασκός του Ιεόλου ή ο δαίμονας των κακών, η λειτουργία των ίντερνετ καφέ. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή και από τους γονείς σε αυτό το πλαίσιο. Πολλά όμως πράγματα, επιμένω έτσι, Χριστόφορο, ξεκινάνε από το ίδιο το σπίτι. Δηλαδή, βέβαια, μονοποιούμε ούτε τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτού του είδους τη διασκέδαση και το αντικείμενο. Πάρα πολλά πράγματα ξεκινούν από το ίδιο το σπίτι. Όταν υπάρχει έτσι ένας απίστευτος καταναλωτισμός, ένας άμετρος, ατέρμονος καταναλωτισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε ένα παιδί, και ένα παιδί δεν έχει όρια στο πού πρέπει να σταματήσει και στο τι πρέπει να ζητήσει, είναι φυσιολογικό να έχουμε έτσι δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες πολλές φορές και στη διαχείρισή τους και από την οικογένεια και από εμάς ως ειδικούς πολλές φορές. Τώρα, το άλλο θέμα που έλεγα ότι έχουμε προγραμματίσει να θίξουμε είναι το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή εκφοβισμού. Εκφοβισμού γενικότερα υπάρχει παντού, έτσι, και στο σχολείο και εκτός. Αλλά εντάξει, ο διαδικτυακός είναι κάτι το ιδιαίτερο και θα ήθελα έτσι να πούμε 2-3 πράγματα. Ναι. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένα κομμάτι που τα τελευταία χρόνια έτσι μπήκε και αυτός στη ζωή μας. Διαφέρει αρκετά από τον κλασικό, θα λέγαμε, την κλασική μορφή εκφοβισμού που όλοι γνωρίζουμε και έχει να κάνει με την άσκηση σωματικής, λεκτικής βίας κυρίως. Και κυρίως έχει να κάνει με τον εκφοβισμό μας στο διαδίκτυο. Δηλαδή, το διαδίκτυο και η διαδικτυακή αλληλεπίδραση και η επαφή χρησιμοποιούνται σαν ένα μέσο εκφοβισμού από τον θήτη προς το θύμα. Οι όροι, βλέπεις, Χριστόφορε, παραμένουν οι ίδιοι και στο διαδικτυακό εκφοβισμό. Πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ καλό έτσι είναι να ακουστεί ότι αυτό το κομμάτι σε σχέση με το διαδικτυακό εκφοβισμό δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει ώρα. Δηλαδή, όταν κάποιος στέλνει ένα μήνυμα εκφοβισμού στο θύμα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανοίξει τον υπολογιστή του και να το διαβάσει. Ο κλασικός εκφοβισμός γίνεται στην πραγματικότητα, εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει επανάληψη, να υπάρχει συνέχεια. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές τα φαινόμενα έτσι, του διαδικτυακού εκφοβισμού γίνονται τη νύχτα, όπου το παιδί, έχουμε πρόσβαση πλέον από παντού στο διαδίκτυο, μπορεί να μπει, να δει, να διαβάσει κάτι.
μπορεί, αν θέλεις, κατά την άποψή μου, να μαγνητοσκοπηθεί σε κάποια φάση της ζωής του, είτε σχολικής είτε προσωπικής, και αυτό να αποτελέσει, έτσι, να το πω λίγο διαφορετικά, ένα κομμάτι εκβιασμού και παράλληλα εκφοβισμού σε ένα πλαίσιο, δημιουργώντας μια πολύ 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 δύσκολη συνθήκη και μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, η δίωξη οικονομικού εγκλήματος κάνει αρκετά καλά. Όχι οικονομικού. Συγγνώμη, ναι. Επηρεάστηκα και εγώ. Μόνο το πλαίσιο, έχεις δίκιο. Η δίωξη, ναι, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, για τη δίωξη οικονομικού δεν ξέρω. Οικονομικού μπορεί να ασχολείται, δεν το ξέρω. Ναι, δεν ξέρω αν κάνει και καλά τη δουλειά της. Για τη δίωξη ηλεκτρονικού πάντως εγκλήματος, κάνει αρκετά καλά τη δουλειά της και πάρα πολλά περιστατικά ηλεκτρονικού εκφοβισμού καταγγέλλονται στο αρμόδιο τηλέφωνο και στην αρμόδια γραμμή και ερευνούνται κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή στα παιδιά, αυτό το οποίο λέμε πάρα πολύ απλά, με ποιον μιλούν, αν γνωρίζουν αυτόν τον οποίο μιλούν, από εκεί και πέρα τι στοιχεία δίνουν και το πώς αυτά μπορεί να είναι αξιοποιήσιμα και εκμεταλλεύσιμα από τον άλλον. Εντάξει, πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιο παιδί το οποίο είναι έτσι θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού? Δηλαδή, σαν στο θέμα ψυχολογίας εννοώ. Καταρχήν πρέπει να μιλήσουμε με το παιδί. Να δούμε έτσι τι το απασχολεί. Εντάξει. Ένα παιδί πολλές φορές φοβάται να μας μιλήσει. Δηλαδή, θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εκφοβισμός ή κάπου εκεί θα σταματήσει. Προσπαθήσουμε δηλαδή να ανοίξουμε ένα παιδί να έρθει πιο κοντά μας να μας μιλήσει για κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, γνωρίζεις αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά, πρέπει να είναι χειριστές οι ίδιοι του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, αν θέλεις την άποψή μου, δηλαδή να έχουν γνώση του εργαλείου το οποίο χειρίζεται το ίδιο το παιδί και ουσιαστικά να βγουν από εκεί και πέρα, να εκτιμήσουν ήδη τη σοβαρότητα της συνθήκης ή της κατάστασης, γιατί μπορεί να είναι μια πολύ απλή πλάκα και να το μεταφράζουμε σαν ηλεκτρονικό εκφοβισμό, σαν κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό όμως, το οποίο δεν του δίνουμε την ανάλογη αξία. Και από εκεί και πέρα ουσιαστικά το να απευθυνθούν στην δίωξη έτσι, ηλεκτρονικού εγκλήματος προκειμένου προστασίας που έχει να κάνει με το ίντερνετ και όλο αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να πάρουν έτσι, περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα χειριστούν την κάθε συνθήκη και την κάθε κατάσταση. Να σκεφτούμε ότι το ίντερνετ υπάρχει στο κάθε σπίτι 24 ώρες το 24ωρο. Η πρόβαση συσκευών είναι ελεύθερη, οπότε κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει αυτό το ονομαζόμενο cyberbullying έχει ένα ολόκληρο 24ωρο ανά πάσα στιγμή το να προσπαθήσει να επηρεάσει, να δεσμεύσει, θα λέγαμε, να κακοποιήσει τις σκέψεις εισαγωγικά ενός παιδιού, να επηρεάσει ένα παιδί και γενικώς να του προξενήσει κακό. Mm-hmm. Και σίγουρα νομίζω από όλα αυτά που μας λες, νομίζω ισχύει πολύ καλά η φράση του Μπέικον. Η γνώση είναι δύναμη τελικά. Ακριβώς. Πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται και γι' αυτό νομίζω είμαστε τυχεροί που σε έχουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. Λέμε 2-3 πράγματα. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, βέβαια, ότι όλα αυτά τα θέματα που αγγίζουμε μπορούμε να τα συζητάμε εκπομπές επί εκπομπών. Ναι, έτσι, και είναι αλήθεια ότι δίνουμε αρκετά επιγραμματικά κάποια mm-hmm. πράγματα και όσο πιο απλοϊκά γίνεται, προκειμένου να τα καταλάβουν όλοι. Η δουλειά μας απαιτεί αρκετή εξειδίκευση ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με την οικογένεια, ανάλογα με την επιμέρους συνθήκη, προκειμένου έτσι να βοηθήσουμε ατομικά έτσι οικογενειακά τους ανθρώπους. Ωστόσο, και για το πρώτο θέμα το οποίο συζητήσαμε και για το δεύτερο, απαιτείται η υπαγρύπνηση, επειδή από τις οικογένειες δεδομένου ότι είναι ένα θέμα που έχει να κάνει άμεση σχέση με την εφηβεία, ξεκινάει από την προεφηβεία. Και παρατηρούμε συνήθως ότι όσο τα παιδιά φτάνουν έτσι, λέμε, προς τελειώνει η εφηβεία τους, προς τις τελευταίες τάξεις του λυκείου, σιγά σιγά τον εγκαταλείπουν αυτό το κομμάτι, ιδίως του διαδικτυακού έτσι, παιχνιδιού, γιατί αρχίζουν και τους απορροφούν άλλα πράγματα τον χρόνο και αρχίζουν άλλα ενδιαφέροντα να ανακύπτουν έτσι, να προκύπτουν έτσι στην επιφάνεια. Mm-hmm. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όμως. Σίγουρα. Είναι η μαγική λέξη κλειδί πάλι για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, Μιχάλη, αν δεν έχεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ.